Ένας Έλληνας καθηγητής αστροφυσικής από τις Σέρες διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην καταγραφή της πρώτης εικόνας από μια μαύρη τρύπα. Καλησπερίζουμε στο στούντιο την Ειρήνη Ζαρκαβούλα. Καλησπέρα, Μάρα. Ο Δημήτρης Ψάλτης διαπρέπει πλέον στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνας και είναι επικεφαλής ομάδας 36 επιστημόνων. Ο Έλληνας Δημήτρης Ψάλτης αναμετράται με τον Αϊνστάιν. Ο σεραίος επιστήμονας, καθηγητής αστρονομίας και αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνας και η ομάδα του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη φωτογράφηση της μαύρης τρύπας. The Event Horizon Telescope has two main goals. One is to take the first ever picture of a black hole in the universe, and the second is to ask the question, was Einstein 100% right? Η μητέρα του Ειρήνη από τη Θεσσαλονίκη συγκινείται και καμαρώνει. Βεβαίως είμαι περήφανη και σαν μάνα και σαν Ελληνίδα που το παιδί μου ο Έλληνας κατάφερε για μία ακόμα φορά την Ελλάδα να την διαλαλήσει παντού. Αλλά δεν ήθελα να ήταν ο Έλληνας της Διασποράς. Ήθελα να ήταν ο Έλληνας της Ελλάδας. Black hole is nothing but an extreme warp in space-time, so strong that does not even let light escape. Ωστόσο, η επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας είναι μια κοπέλα μόλις 29 ετών. Η Kate Bowman έχει κερδίσει την παγκόσμια αναγνώριση. This is just like kind of the beginning of being able to have another window into what black holes can tell us about our laws and physics. Για να φωτογραφηθεί η μαύρη τρύπα, συνεργάστηκαν τηλεσκόπια από τη Χαβάη ως τον Νότιο Πόλο και 200 επιστήμονες. Τίποτα δεν ξεφεύγει από αυτήν. Ούτε το φως, ούτε ο ήχος. Πέρα από αυτήν, δεν υπάρχει επιστροφή.